Που θα μας πει η Μαργαρίτα, είναι από τα μεγαλύτερα μυστήρια όλων των εποχών. Φαντάζομαι είτε σας αρέσουν αυτές τις ιστορίες, είτε όχι, το έχετε κάπου ακούσει. Το τι πραγματικά συμβαίνει και ποιο είναι το κρυμμένο μυστικό της Μεγάλης Πυραμίδας στο Καΐρο. Για τη Μεγάλη Πυραμίδα το μυστήριο υπάρχει εδώ και 3.500 χρόνια. Ένα καινούριο μυστήριο όμως έρχεται να περιπλέξει ακόμα περισσότερο τον θρύλο γύρω από την Μεγάλη Πυραμίδα του Χέοπα. Γάλλοι και Ιάπωνες επιστήμονες, χρησιμοποιώντας μια πολύ ιδιαίτερη τεχνολογία μοριακή, εντόπισαν μέσα στη Μεγάλη Πυραμίδα ένα τούνελ 30 μέτρων, το οποίο δεν ξέρουν ποια είναι η χρησιμότητά του, τι κρύβει, πάντα ελέγεται ότι υπήρχε ένα τούνελ ή υπήρχαν κάποιοι χώροι που δεν μπορούσε κανείς να τους εντοπίσει. Αλλά επειδή ήταν πολύ χοντρές οι πέτρες, δεν ήταν εύκολο να απ' έξω να φανεί. Αυτό το τούνελ εντοπίστηκε από το εξωτερικό, όχι με την κλασική μέθοδο των αρχαιολόγων που έρποντας μπήκανε μέσα τα τελευταία 100-150 χρόνια μέσα στη Μεγάλη Πυραμίδα. Τώρα είναι και λίγο δύσκολο χρησιμοποιώντας. Ναι, είναι μια μέθοδος η οποία. Ναι. Υποπροϊόντα της κοσμικής ακτινοβολίας. Οι επιστήμονες ξέρουν από αυτά. Ψάχνουμε θέλουν να δούμε λοιπόν, πιστεύουν τι είναι αυτή η σύραγγα, ότι αν καταλάβουν σε τι χρησίμευε αυτή η σύραγγα, μπορεί να λύσουν ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της αρχαιολογίας και της αρχιτεκτονικής, πώς κατασκευάστηκε αυτή η πυραμίδα, που είναι το αρχαιότερο από τα επτά θαύματα της αρχαιότητας του κόσμου. Μάλιστα, είναι Μαργαρίτα. Πραγματικά ένα μυστήριο που μας συναρπάζει και περιμένουμε να μάθουμε και νεότερα. Ευχαριστώ πολύ, Μαργαρίτα Κούζα.